Ας μιλήσουμε τώρα για την οπτασία μοναχού τεινός Γρηγορίου, περί του πώς μέλη γένεστε η φοβερά κρίση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συναιτικός χαρτός κώδικ αιώνος 15ου-16ου υπαριθμών 532 φύλων 70α έως 87α κατά των καιρών της βασιλείας του Λέοντος του Σοφού του βασιλέως Ρωμαίων εν τες ημέρες του Οσίου πατρός ημών βασιλείου του Νέου του διαχριστών γενομένου Σαλού υπήρχε της νεανίας εξευγενών και πλουσίων γονέων και ορών τα υπ' αυτού του Παμάκαρος βασιλείου γενόμενα θαύματα άμα δε τα εσώμενα προλέγοντος προσήλθεν αυτό θέλων συνυπάρχειν αυτό. Ο δε Όσιος έδιωξε αυτόν μη ανασχόμενος λέγον δεν μπορεί τούτο να κάνει γνωστός εις τους πολλούς ή δε θέλει τέκνο γένεστε Χριστού αποτάξε πάντα και γεννού μοναχός, ο οποίος υπάκουσε απεκείρατον και συχνά και σαπήρχετο προς αυτόν μου θετούμενος. Μία δε των ημερών εισήλθε αυτού εις νουν λέγοντος. Η μετά τα πάθη και τις αναστάσεις του Κυρίου ευρισκούμενου Ιουδαίοι μετασυντελείας και πληρούντες τα του παλαιού νόμου προστάγματα δεχτήσει το Θεό ως Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και Μωυσής και Δαβίδ και άλλοι. Όχι αναγνωρίσα στο μακαρίο βασιλείο ουδέ άκουσε ηνίσχετο ή τα λέγει αυτό. Άκουσον που λέγει αυτά ο Κύριος, ότε διαλέγεται με αυτούς. Εγώ είμαι η θύρα εάν δε διεμού εάν της εισέλθεις ως ειδηθήσετε. Και εισελεύσομεν και νομήν ευρύσομεν ευρύσονται εις βασιλείαν Θεού εισελθήν οι όντες εχθροί του Θεού καθημέραν αυτό βλαστημούντες και ότι πάσαν την κρίση δέδοκεν ο πατήρ το Υιό και την εξουσία Ιωάννου ε22. Έπειτα λέγει ο δε Γρηγόριος άκουσε αυτά ουδέλος επίστη αλλά ουδέ απένευε του τιού του ανοσίου ενθυμήματος. Ίσχαλε δε ο Άγιος περί του μαθητού και ενδεόμενος στο Θεό αποστήσε αυτόν της ατόπου ταύτης επινίας. Εντεύθεν ο φιλάνθρωπος Κύριος οπληρών τα θελήματα των φοβουμένων αυτών ψαλμός ρι μη δέλτα 19 απέστειλε θείον άγγελο προς το θείον Γρηγόριον και υπέδειξε αυτό το αληθές καθώς αυτός εξηγήσα το πολύ στον Αγίον Ανδρών μετά ταύτα είπων ταύτα. Καθεύδοντες μου ποτέ εν μία των νυχτών έξυπνος περί το μεσονύκτιον γέγονα και εστάθηκα εις προσευχή κατά τη συνήθεια, κατέβηκα πάλι λίγο και εις οράματι ευθύς ευρέθην, εις μία παιδιά δαχλοηφόρο πεπυκνωμένη με κυπαρίσια, όν το ύψος και το ωραίο και τα ρόδα και τα κρίνα ευπρεπέστατα. Και ειδού ανήρ λίαν ευμεγέθης και εις την όψη πανθαύμαστο σεφάνι, στολής ενδεδειμένος πυρήνη, επάνωθεν και χιτώναν καθαρών υπέρχιώνα και κατέχων σιδηράν ράβδων. Όσοι είναι δυνατός τροπόσαστε μυριάδας και πλησίων μου γεγονός έφη. Τι πει η σόδη και εγώ υπόν αυτό. Ού κλείδα Κύριε πως ήλθον εντάφτα και εκείνος λέγει μη του πνευματικού πατρός βασιλείου ευχέ σε εισήγαγον εδώ. Του υποδείξεσι περιού επιζητής την αλήθεια εγώ γαρις τούτο απεστάλην παρά Θεού. Και τούτο υπόν κρατήσας εις δεξιάς μου χείρας ευαδίσαν προς Ανατολάς, η ερχόμενη τη θαυμαστή εκείνη παιδιάδα και νεφέλη, υπολαβούσα ημάς, ανοίχθημεν εις άπειρον ύψος, α βλέπον εγώ έτρεμον, και ευθύς εις έτερον και υπερθαύμαστον κόσμον ευρέθημεν, παιδιάσιμον ου το έδαφος η Έλληνον, και περί το άκρον είδων συναγωγάς πολλάς, πυρήνων ανδρών νέων, εξών ύμνος ξένης και υπερφιούς υμνοδίας επέμπετο και άσματα μελήρητα και υπερθαύμαστα. Διαπορευθέντες δε τον εκεί ήλθομεν εις έτερον πύρινων τόπων και ως το δοκίν κατακιόμενον πλην ούκιν το πυρ φλέγον ως το κόσμο τούτου αλλά γλυκή και μυδαλός τους εκεί προσεγγίζοντας καίων αλλά γαλινομόρφος τα φώτα εφαπλή. Και πορφυρίζουν και τους πλησιάζοντας γλυκοί καταφωτίζουν. Και μέσον του πυρός εκείνουν ανίσκη λευκή σηματής, υμφιεσμένη και σκεύη πυροειδή, κρατούντες και αναπατούντες στον αέρα επληρούντο εκ του αήλου πυρός, εκείνου θυμιούντας διαξένης ως μη σεβωδία εξεπέμπεπτο και ανεβών το Άγιος Άγιος, αλλά και ευθύς κατά Ανατολάς πορευόμενη, πορευόμενη, εύρωμεν πάλιν την αλίαν φοβερωτά την περιής ή βουληθεί υπήν ποταπίν ειν
ουδιν ίσουμε, όμως υπό ότι ισχύσου. Υπήρχε δε το μέγεθος αυτής, όσο ο κύκλος του φαινομένου στο εμπρεώματος, η δε οικοδομή, δεν ήταν από άσβεστο ή λίθους ή μάρμαρα ή ξύλα ή από γυαλί, αλλά ήταν από ακτίνες οβρίζου χρυσίου, η δε όρασης αυτής, ποικιλόμορφος από πάρα πολλούς λίθους πολυτελείς, διαβιέστατους, τοπάζια, σμαράγδια, σάφυρο, η άκυνθο, πρασίνου και των λοιπών απάντων σπινθυροβολούντων, καθ' ομοιότητα του ενεφέλη τόξου, ως μερικές ακτίνες εξέπεμπον και διάβιαν επί διάβιαν και χρώμα, επί φρικοδέστατο χρώματι. Τον δε λίθον εκείνον την αρμογήν και το κάλος της διηγήσεται, ή την εκείνη σύνθεση, το δε ύψος των τείχεων ανήκαστον, εδέ πύλε φρικοδεστάτο λίαν πεφίκασιν. Ήσαν δε 12 σε έκαστον μονοβαφής ο κάθε ένας από τους πολυτελείς λίθους, λίαν μεγάλες και κεκλεισμένες. Και τα αυτά βλέποντας και εκπλησόμενος ερώτησα τον οδηγούντα με και λέγοντα, τι είναι αυτή η υπερθαύμαστη πόλης? Και μου λέγει, αυτή εστί η πόλης του μεγάλου βασιλέως, περί ίσου ο Απόστολος γράφει, υπάρχει τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός, η Άνω Ιερουσαλήμ, η Νέα Σιών, η πόλης πάντων των Αγίων και Δικαίων και πάντων των αγαθών χριστιανών. Είδε βούλη και τον ταύτης βασιλέα ειδήν, τους εν αυτοί πολίτας όψη με τα μικρών. Και ως ταύτα λέγει προς με, βλέπω υπεράνωθε της πόλεως σταυρών μεγίστου, ομού και υπερθαύμαστον επταπλασίων της ηλιακής ακτίνος υπεραστράπτοντα, και από του ύψους πάνω από την πόλη να ευρίσκεται δηλαδή. Κατόπιν δε του τιμίου σταυρού νεανίας κάποιος σπουδαίος κάτοικος της πόλεως, φέρων θρόνων φρικώδη και μεγάλων, φωνή δε φοβερά εξικούετο λέγουσα. Ο μέγας και φοβερός βασιλεύς έρχεται με τα δόξη και δυνάμεως πολλής, και ευθύς βλέπω 4 νεανίσκους ευηδείς λίαν από του ύψους άνωθεν της πόλεως κατερχομένους και κρατούντας αναλαμπάδα ξένων και θαυμαστό πυρή φωτιζωμένη, και μία φωνή λιγυρά εξεβόησαν. Έλαμψε η χάρη σου λόγια του ζώντος Θεού, και ειδού έτερος νεανίσκους κατελθών αφύψους έστει κατέναντι της πόλεως και χαίρα σε φωνή μεγάλη. Ιδού η κρίση, η ανάσταση των νεκρών επεδίμησε και η παρά του δικαίου κριτού ανταπόδοση της ιής των ανθρώπων και άμα το λόγο καταλθόντες αφύψους θύλος πυρός και έστει επί της πόλεως κύχος φοβερός οικούετο εξ εκείνου και έπλησε το ύψος ολόκληρο εκείνο ήταν τρύπας γινωμένης επί του εδάφους εκεί που καθόμαστε κατήλθε φοβερός νεανίας ως της περιεζωσμένος ήλεκτρον, ο ξέος πορευόμενος κατέχων στο χέρι του τόμο φλογερών και γραμμένων επιστολήν εκπεμπευθήσαν παρά του Θεού το σατανά ή της έγραφε πληρωθήσεστε την εκείνου βασιλείαν όσε βασίλευσεν επί πρόσωπο πάσης εκείνου βασιλείαν όσε και έτη τρία και ήμιση και εις δις. Ο νεανίσκος εκείνος δια της οποίης εκείνης προς τον κόσμον πορευόμενος. Έπειτα βλέπω πλήθος πολύ θείων αγγέλων, εφήπων και ενόπλων, άμα και πυρήνων, και οι ύποι πύρινοι ήσαν και πτερωτοί και φλόγες πυρός εκ του στόματος αυτών και εκ των μικτήρων εξεπέμποντο κατερχόμενοι δια του αέρος σε αυτόν τον κόσμο και κτύπωσε εξ εκείνων πολύ εξικούετο σπουδαίος πορευωμένων. Διελθόντες πάσαν τη γη και πάντα τόπων σκοτεινών και βία ελάβνοντες με τα πυρήνων δωράτων πάντα στους υπό του σατανά πλανηθέντας και αντιχρίστου. Έπειτα ορώ έτερα στρατεύματα και ευσχήμων και ευπρεπή τάξη κατελθόντας και τούτους επί πάντα τον κόσμο επισυνάγοντας πάντα στους ευρισκομένους δικαίους και ευσεβείς μετατιμής και ασπαζομένους αυτούς προς την υπαντήν του ερχομένου κριτού ως οίκον παρά του στόματος μη πινθανωμένους και ούτως εφάνει από ύψους εκείνου εις των μεγάλων ενδόξων νεανίας ωραιότατος πάντη και εξέσεις ου ιστολή Κρήτων ειν κάθε βασιλέως επιγείου κατέχων Χριστοειδής άλπιγκα κατόπισθεν δε αυτού έτεροι νεανίσχοι ευηδείς φέροντες και αυτοί χρυσάς σάλπιγκας πλην ουχ ως εκείνη της άλπιγκα του πρώτου και υπερθαύμαστου ο οποίος προηγείται από αυτούς αλλά χαμηλότερες σε αξία. Κατελθόντες δε και αυτοί από τις τρύπας εκείνης κάθισαν εις τον αέρα εις αυτόν τον κόσμο. Πρώτος μένε σάλπισε ο πορευόμενος εν δυνάμει ισχύως αυτού υπό δε της φωνής σάλπιγκος έτρεμαν τα θεμέλια πάστης της γης έως των αβύσσων έπειτα εσάλπισαν εις αυτόν έτεροι 12 και ευθύς ανέβαιναν από τα οστά και ξηρά σάρκας και νεύρα και δέρμα και έστησαν πάντες οι εξαδάμ και κοιμημένοι ως οι άμμος θαλάσσης
πλήθυνε ανίσχυον και ήσαν άπαντες μιας ιδέας και μιας ηλικίας γυμνή και έμφοβη. Μόνα δε τον εαυτόν πρόσωπα εν διαφόρησε ορόντο είδεσιν. Ημέν για δίκαιοι ως οι αστέρες τα πρόσωπα υπέρλαμπρον. Και καθώς οι αστέρες εν ουρανό αστήρα αστέρος διαφέρει ούτως και εκείνον αυτόν ήχον εισελθόντα εκάστου εις την πολιτείαν. Και γράμματα, και γράμματα επί της κεφαλής αυτών έσχων δηλώντα την εκάστου πολιτείαν. Εν μία έγραπτο Θεού προφήτης, εν άλλης δε Χριστού Απόστολος, εν έτερης μάρτυρες Κυρίου, εφετέρης κήρυκες και πάλις ομολογητέ, και εν έτερης ιεράρχη, και άλλης όσοι και εφετέρης ελεήμονες, και απλώς παντός ενός εκάστου η πολιτεία και η αρετή δια χρυσού εν δε τίποτε γράμμασιν εν το ιδίο μετόπο. Και ούτι μεν σφόδρα ολίγη ήτον εκ των αναστάντων εφαίνοντο. Μόλις γάρ μέσων μυρίων εις εφαίνετο εξ αστράπτων εκ τούτων. Έτερη δε και ούτι ολιγοστή περί των οποίων ρώτησα τον συνόντα μου, καθώς και περί των άλλων απάντων, όπου επειδή αγνοούσα αλλά και των επιφερωμένων από τα γράμματα αυτούς εγνώρισα. Είχαν δε και αυτοί επί του μετόπου τους το ίδιο αμάρτημα, ούδια χρυσού αλλά συγκεκαλυμμένο, είτε εσείς σαν χριστιανοί. Ο μεν γαρ φωνεύς, εγέγραπτο δε ο Ασελγής, ο Ανδρομανής, ο Κτηνοβάτης, ο δε Βλάθυμος, ο δε Επίρεορκος, ο δε Μομίκτης, ο δε Πρόπορνος, ο δε Πλεονέκτης, ο δε Μάγος, και απλώς τούτων πάντων τα μέτωπα την εκάστο αμαρτία δια της γλυπτής έγραφε γράμματα. Έτερον δε αναριθμήτων πληθείς ήσαν τα πρόσωπα ζωφερά, τινών δε εξ εκείνων ως οικόπρος, έτερον δε βορβορόδι και άλλων ως πισόδι και άλλα εσχήνη και καλυμμένα ή και προς αλλήλους έλεγον με τα δακρύων. Ουέ ημίν ότι πολλάκις ακούοντες περί της φοβερής ταύτης ημέρας ου προσήχομεν αλλά εις λύρων ελογιζόμεθα. Μέσον δε τούτων ήσαν άλλοι με μελανωμένοι τα πρόσωπα ή την εσέλεγον. Τι σε έστειν ούτως ο Θεός, ημείς Θεούς ελατρέψαμε και καλώς σε θεραπεύσαμε εν πάση τη ζωή ημών. Και ημέν εκείνοι οι Θεοί εξήγηραν ημάς του θανάτου και ου φοβούμεθα. Οι άλλοι δε εξ εκείνων έλεγον, ή προς του νόμου και μετά τον νόμον Θεός του Μωυσέως ανέστησε ημάς, ή δε δίκαμεν και γάρ καλώς σε θεραπεύσαμε αυτόν. Τότον δε του, τότε απάντων λεγόντων ταύτα, ορώ άνωθεν εκ του ύψους τάξης θαυμαστάς και εξαισίας κατιούσας και ολιγορών μελωδούσας, άσματι υπερθαύμαστον. Και μέσον αυτών ο Τίμιος Σταυρός, ον προείπων ξύλινος, μεν τη ύλη εκλάμπων δε πλέον του ηλίου και κατήλθεν εις τον κόσμο και έστησαν αυτόν επί του αέρος. Κατέναντι Ιερουσαλήμ, όπου ο του Κριτού και Θεού ετοιμάζεται ο θρόνος, τέθηκαν έχοντα της γης πύχης τεσσαράχοντα από την γην απόσταση. Τούτο ειδώντες οι απαιώνος μέχρι τότε έφρηξαν και οι τερετικοί οι πάντες αλλοτριόφρονες φόβο και τρόμο εκπλήξει πολύ στρεφόμενοι. Ομοίως δε και οι αγαρινοί και πάντες ολόλιζαν την αυτόν απώλεια, πλέον δε πάντων οι Ιουδαίοι οι κεθρινούντες έλεγον ουέ ημίν ότι κακόν σημείον ορώμεν δι' ημάς του γάρε σταυρωμένου Υιού της Μαρίας έστι και ή αυτός εστίν ο Κρητής απολόλωμεν. Ποιό δε πρόσωπο αυτό φανόμεν και στραφείς ο συνώνυμη λέγει προς με. Οράς πως τρέμουσι μόνον το σημείο ειδώντες, βλέποντες δε τούτης ή του Χριστού παρουσίας κλαίοντες άμα δε και τρέμοντες έλεγον. Τίνος χάριν ημείς με τεσχήνιν και τρόμου εποδύρεστε, αλλά ούκ απεκρίθησαν τούτης ηλικιώντες και κλαίοντες. Και τούτον ούτως έχοντες ήχος φοβερός και ύξυψους εξήρχετο και λέγει ο μετεμού. Άρτη φόβος και τρόμος μέγας φόρδρα, ο γάρ Κρητής παραγίνεται και εν τούτο οι δυνάμεις πάσε των ουρανών τάξεων ετρόμαξαν. Έτι τούτον λαλούντος ιδού πλήθος αναρρύθμιτο ουρανίων αγγέλων και τάξη φρικτών δυνάμεων κατήρχοντο επί των τόπων της κρίσεως τούπων μεταφόβου και ευλαβίας άμα δε και ευταξίας και αύθης με τα μικρών έτερα πλήθη κατιόντα και ταύτα απήλθον εκείσε. Μετέπειτα δε άλλα πλήθη ανεξιχνίαστα και αμέτρητα κατήρχοντο. Εγώ δε βλέπον έτρεμον και λέγει μη ο συνών μη, ο ακολουθών δηλαδή. Μη φοβού αδελφέ, ούτι γάρ πάντες φίλοι και σύνδουλοι ημών εισι. Εφή ούτω και έτερα τάγματα πλοίων τούτων κατήησαν. Ησυχίας δε μικράς γενωμένης χτύπη μεγίστων βροντών, συχνών και φοβερών
και ήχος βροντί βοής ισχυρός υπό ύψους καθήθιετο και παν γένος ανθρώπινων ηλικιά και έτρεμε. Τα δε πρόσωπα φωτεινά έχονται σου δόλος επτοούντο και ίστατο αγαλόμενη. Και ευθύς έτερα τάγματα στρατευάτων φοβερά και ένδοξα, άπερισαν πλήρη οφθαλμών σπινθυροβολούντων, εκδέτων εκείθεν λαμπρότητος εδόκι φλέγεστε τον αέραν. Κατήλθε δε και ταύτα επί των της κρίσεως τόπων ταύτης και ευλαβίας και εφταξίας. Και έφτης έτερα τάγματα στρατευμάτων φοβερά και ένδοξα εκδέτης εκείθεν λαμπρότητος εδώ και φλέγεστε τον αέραν. Κατήλθε δε και ταύτα επί της κρίσεως τόπων μετά πολλής ευλαβίας και εφταξίας. Και πάλι μετά από λίγο βλέπω άλλες σειρές αγγέλων παρεμβολές τέσσερις κατελθούσας και εξών η μία ήτο από Ανατολάς ή επί των της κρίσεων τόπων η Δευτέρα κατά μεσημβρίαν η Τρίτη στην Άρκτον και η Τέταρτη κατά Δυσμάς και σκήτρα φέρουσας εν χερσή η δε στάση σε αυτόν θαυμασιωτάτη και φρικτή η νες και η υπακοή πανθαύμαστος των κατεδεεστέρων του των κρίση κρίτωσιν υποτασσωμένων και με το λίγον κατήλθον και έτερε τέσσερις παρεμβολέ ως η τάχος αστραπήσει μία λευκή η άλλη πυρώδης η άλλη χρυσοσαυγής και η δε η άλλη ποικιλόμορφος οι οποίες έστησαν εν μέσω της διακεχωρισμένης εις τέσσερες αρχές εκδεχόμενε την του κριτού έλευση και το μεν ύψος είναι πλήρες στρατευμάτων ουρανίων η δε η γη ή το γη ανθρώπων ους συνήγαγον οι προκαταβάντες άγγελοι εκ των περάτων της γης. Από Αδάμ έως τότε και πάντες οι τένις ζουν στον ουρανό κατά Ανατολάς εξού ο Θείος Σταυρός και τα ουράνια κατήλθον τάγματα και φωνή έμελος ισχυρά Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης ο ουρανός και η διηγή της δόξης σου. Οι δε παρακαταβάντες άπαντες άγγελοι μία φωνή συμφόβο ευώρησαν. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεού Κύριος και ισχυρός λόγος του Πατρός και απάβγασμα ο βασιλεύς των αιώνων ο Κύριος του ουρανού και της γης επί ουρανίων τέλη και επί γείων καταχθονίων και πάσης αρχής και εξουσίας δυνάμεως κριτής ζώντων και νεκρών ταύτα ακούσαντες Ιουδαίοι και Αγαρινοί και πάντες αλλοτριόφρονες και αιρετικοί απεκλαίονται της των αυτών απολύας ορώντες κριτήν προκαθήμενων όρπερ και εκείνη κακώς απεστρέφοντων βλαστημούντες και αυτών των ουρανίων δυνάμεων προσκυνούμενων και πάλι σάλπιξη ήχησε και ύψατο πάντων εν ιών αγγέλων και ανθρώπων και φόβος μέγας ενέπεσεν εις άπαντας και ειδούν εφέλη φωτεινή δρόσων ευωδίας εκπέμπουσα κάτι ή απ' του ύψους είναι κάθετο Κύριος και κύκλο αυτών πλήθρος αγγέλων παραπεμπωμένων και ευθυμούντων κατεχωμένων εξ Ανατολών λάμποντα υπέρ αστραπήν ονειδώντες πάντες ούτε ευσεβείς και αλόπιστη δίκαιοι είτε και αμαρτωλοί προς αυτόν ατενίζοντες ευλογημένος ο ερχόμενος ευώησαν εν ονόματι Κυρίου Κρήτη ζώντων και νεκρών και τούτο οι πόντες συρπάγησαν ευθέως οι δίκαιοι άπαντες εις αέραν υπαντήσαντες στον ερχόμενο Κρήτη και προσκυνήσαντες οι δε εν απολυφθέντες εις την γη αμαρτωλοί έπεσαν πάντες πριν εις επιγείς μη ισχύοντες οράν το υπέρβαλον της λαμπρότητος αυτού ή τα μετά μικρών ατενίσαντες είδων αυτών επί του ετοιμαστέντος θρόνου καθήμενων οι δε Άγιοι Άγγελοι εξεβόησαν μία φωνή «Σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο Θεού συν πατρί και πνεύματι αφού αφημών προσκυνούμενος». Ακούσαντες δε τούτο «Η τούτον σταυρώσαντες και πάντες αλλοτριόφρονες και αιρετικοί τρόμοληφθέντες έμειναν άφωνοι». Ο δε Κύριος ατενίσας των ουρανών ευθέως τρομάξας εξήλθε να φανείς ομοίως δε και επί την γην επιβλέψας ευθύς υφανίστηκε αυτή συμπάση της εν αυτή και άμα εκτείνας τας χείρας έγινε το άλλος ουρανός όμοιος στη γη αμφότερη κενή και άφθαρτη. Ο δε ήλιος υφανίστηκε η σελήνη δε αστέρες άπαντες πεσόντες επί γης διελήθησαν ως ικυρός ή τα εξέλιπε και πάσα θάλασσα και τελείως και μεταποιήθη εις πύρ. Ο γέγονεν πύρινος ποταμός προποδών του θεϊκού θρόνου, ου η φλόξ και ύψος ανήρχετο άπειρον παμφλάζουσα. Και ευθέως διαχωρίστη τα άπειρα εκείνα και τα αναρρύθμιτα και υπέρανομων ανθρώπων πλήθη
Θεία νεύση εις δύο και αίσθητο μεν εκ δεξιών λάμποντα τα πρόσωπα τούτων υπέρ τον ήλιο, το δε εξεβονίμων ζωφερά και κατησχημένα. Και ατενίσας ο Κύριος των εκ δεξιών ηλαρώ το πρόσωπο και γλυκητά τη φωνή είπε, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ουράνια βασιλεία. Ματθαίου ΚΕ 34 και εν το Ευαγγελίον γέγραφτε κακίνη τα όμοια προς αυτόν. Ήτα προς τους εξεβομήνιμων ευλέψας, οργής έφη, πορεύεστε από μη κατηραμένη εις το πυρ το εξώτερον και τα υπόλοιπα. Και οι ανταπεκρίθησαν τα όμοια κλαίοντες από καρδίας ανωφελώς, επειδή ουκ είναι ο ελαιόν τούτους άμα το λόγο ορό της εξαπίνης εκείνων πόλην την υπερφάνα μας τον απέναντι του κριτού ισταμένη. Η δε νέα εκείνη η γη εκ παμπικύλων και ωραιοτάτων φυτών πεπυκνωμένων καρποφόρων και πλήρη ανθέων διαφόρων και ουκ ισχύω δεν μπορώ να διηγηθώ και η το ποταμός μέλι και γάλα κατέρεν επί τας δέντρων των ρίζας. Ο δε τούτων καρποί ήσαν παμεγέθης και πάνι ωραιοτάτη παντίων ιδέων και οπορών. Η του Κυρίου αϊπάρθενος μήτυρ Μαριάμ και ατενίσας εγώ την θαυμάσιαν εκείνη πόλη είδα να ανοίγεται η πύλη αυτής και κατά δυσμάς βλέπω και ευθύς γίνεων εξαίσιον προεστώτα της δεξιάς μερίδος του Κρητού έστησαν οι δίκαιοι εις το είδος και εις το λία σύγκριτος ή της ελθούσα έμπροσθεν του Κρητού προσεκίνησεν αυτόν. Ο δέασμενος εδέξατε αυτήν λοιπόν εισελθε τιμιά μου μήτυρ. Ταύτα γαρ πάντα δούλασα και αυτή η κληρονομία σου. Η δε καταφυλίσασα τους αχράντους πόδας τα σαχρά τους χείρας αυτούς, εσύ επί την πανθαύμαστον εκείνη πόλη της ηρημένης πόλεως. Ύμνος δε υπερθαύμαστος εξικούρτο υπό τον υποδεδεξασμένον. Αυτή εκεί Αγίων Αγγέλων περίς ήπη μειοσυνιών την Παναγία Θεοτόκων. Ταύτη δε μόνη είδων εγώ εν σχήματι γυναικείο και ου κάλλην εκεί είδων εν το σούτο πλήθη αλλά ουδέ εξεβονήμων. Οι 12 του Χριστού μαθητέ, έπειτα βλέπω άνδρας χωριστέντας από δεξιών του φοβερού εκείνου Κρητού, τον οποίο ιστεολές και η όραση πυρός και ελθόντες έμπροσθεν του Κρητού προσεκίνησαν αυτό τα πόδια προσπέσοντες και ου επενεθέντες, αφού επενέθησαν εισήλθαν και εκείνοι στην πόλη. Έπειτα εχωρίστησαν άλλοι 70 Απόστολοι των Δικαίων και προσκυνήσαντες στα ίδια και εκείνοι εισήλθαν στην πόλη. Μετέπειτα εχωρίστησαν εξ αυτής της δεξιάς μερίδος πλήθος πολλοί προσκυνήσαντες ομοίως, εισήσαν και ούτη στην πόλη και τα πρόσωπά τους ήταν σπυρθυροβόλα και στολές υπέρ των ήλιων και ο σφράνθη Κύριος επ' αυτούς λίαν. Ήθ ούτως διαχωρίστη ετέρα μικρά παρεμβολή ωραία πάλι και δεδοξασμένοι και προσκυνήσαντες εισήλθαν στην πόλη καθεκάν στην δε παρεμβολή διερώτων το συνιόνταν μου. Τι συμβαίνει. Αυτοί ήταν οι μάρτυρες των ιεραρχών οι πληθείς. Μετά δε από αυτούς απεχώρησε άλλη συναγωγή των οποίων τα πρόσωπα είχαν ακτίνα ηλίου και οι στολές ήταν υπέρ χιόνι. Προσκυνήσαντες δε και αυτοί εισήλθαν στην πόλη. Οι διδάσκαλοι μετά από λίγο αποχωρίστη άλλη συναγωγή ευηδής και υπέρλαμπλος το είδη και τη στολή και προσκυνήσασε ομίλως εισέδιοι στην πόλη. Των οσίων οι πληθείς και μετά μικρών αποχωριστήσα άλλη συναγωγή αναρρύθμιτο πλήθος εν σχήματι μοναχών. Το δε ένδυμα αυτών ούκιν μέλαν ουδέ τραχή αλλά λευκών και ομαλών ως ιέριον έκλαμπον ως αστραπή ή και προσκυνήσαντες και μεγάλος υπό του Κρητού επενεθέντες εισήλθον κακίνη στην πόλη. Οι παρθένοι και λιμίμονες. Και ευθύς μεταβραχή χωριστήσα ετέρα μικρά συναγωγή αστραπόμορφος και προσκυνήσαντες ομοίως εισήλθαν εις την πόλη. Οι αξίως με μετανοήσαντες από τα αμαρτήματα. Μετά δε ταύτα απεσπάστην πλήθος πολύ ον τα πρόσωπα λαμπρά και εστολέως το φως και προσκυνήσαντες και εκείνοι εισήλθον εις την πόλη. Ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και οι αυτού. Όπισθεν δε αυτόν απεχώρησαν 15 άντρες ωραίοι και ούτοι και με τις στολές. Και τα πρόσωπα προσκυνήσαντες ομοίως εισήλθαν εις την πόλη. Οι από Αδάμ και Χριστού δίκαιοι και προφήτε. Κατόπιν δε τούτο αποχωρείς τη συναγωγή μικρά, των οποίων τα πρόσωπα και η στολέ ήταν λία δεδοξασμένα. Ήσαν και αυτοί οι από Αδάμ δίκαιοι από του κατακλυσμού και των 12 φυλών μέχρι της ενσάρκου του Χριστού παρουσίας δίκαιοι. Τούτο δε εστίν όπως ήρηκεν ο Κύριος ότι έσονται οι πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ματθαίου Ι. Θ. 30. Καθώς και οι εργάτες έδωκε το μισθόν αρξάμενος από τον εσχάτων, ύστερον δε της πρώτης αύτοθη κάπα
9 παράγραφος. Δηλωνώ ότι οι μεν προπάτορες ήσαν πρώτοι, οι δε Απόστολοι μάρτυρες και όσοι οι έσχατοι, ήτινες δε προεκείνων εις την πόλη εισήλθαν, αλλά και εκείνοι ομοίως προσκυνήσαντες εισήλθαν στην πόλη. Πάντες οι δίκαιοι και οι σαλοί, μετά από εκείνους εξεχώρησε άλλη συναγωγή, πολύ μικρή και λελαμπρισμένη, και προσκυνήσασα εισήλθε στην πόλη. Η του γάμου αμύητη και ευθύς απεχωρεί στη μικρά στολή συναγωγή, η στολή είναι ενδεδειμένη η βασιλική και τα πρόσωπα λίαν δεδοξασμένα, και προσκυνήσεις δες εισήσαν εις την πόλη περιχαρός και εξέλιπεν διόδου η εκδεξιών εκείνη συναγωγή. Πληρωθήσεις δε ταύτης εξήλθεν εκ του μέρους εκείνου ούπερ προείστατο ο Τίμιος Σταυρός και ελθόν δια του αέρος έστε πάνω της πόλεως εκείνη αστραπάς εκπέμπων πυροειδής. Τέλος της δεξιάς μερίδος. Οι Κεϊδού υπήλθησαν μόνοι εν τη αριστερή μερίδη εστώτες γυμή και πρόσωπα κατασκεσχισμένα δακρύοντες μετά στεναγμών και οδυρώμενοι πικρός ορώντες τα γινόμενα. Ή το δε πλήθος αναρρύθμιτων λίαν υπέρ θαλάσσιων άμμων και ούκ δύνατον ατενίζειν όλος το φωτί του Κυρίου και του φόβου της Εσχήνης. Υπήρχαν δε ούτι πάντες οι από του Κάιν και του Νόε αμαρτωλοί και από Νόε ως Αβραάμ ειδωλολάτρε και από Αβραάμ εσω Χριστού ειδωλολάτρε και του παλαιού νου μου παραβάτε, ομοίως και οι από Χριστού μέχρι συντελείας παραβάτε του Ευαγγελικού νόμου. Ήτι αμαρτωλοί άλλοι δι και πάντες οι αιρετικοί και οι Ιουδαίοι και μετά την ανθρώπιση του Κυρίου άπαντες και παν γένος αβάφτιστον, αρχή της αριστεράς μερίδος της προς Θεών. Ατενίσας ο Κύριος επί των θείων αγγέλων παρεμβολή, επί την δυσμόνη σταμένην εξήλθον πύρην οι άγγελοι, δώρα τα κατέχοντες πύρινα και απεχωρίστησαν τις μερίδος εκείνης εξεβονίμων πλήθος πολύ έλκοντες άμα και λάβνοντες για τον δωράτων ανηλαιός και απήγαγων ακοντίσαντες ένδων του πυρήνου ποταμού κλαίοντες και οδυρωμένους. Οι αβάφτιστοι και οι αιρετικοί και πάλι νεύσας ο Κύριος απελθόντες οι άγγελοι είπασαν άλλη συναγωγή αναρρύθμιτων ακοντίσαντες των πύρινων και αυτούς ποταμών. Οι φωνεύσαντες σε αυτούς και πάλι νεύσας απέσπασεν άλλη μικράν συναγωγή οι του πυρός άγγελοι και κατώθησαν το σούτος κακιγκάκος επί την του πυρός εκείνου ανάπτουσαν θάλασσα. Οι φωνείς φαρμακοί και μάγοι εύθυς και αύθυς νεύσας ο Κρητής λαβώντες οι άγγελοι έτεραν μικράν συναγωγή ενέβαλον κακός εις την του πυρός εκείνου γένα. Οι μυχοί και αιμομύχτε έπειτα εμβλέψας ο Κύριος ήρπασαν άλλην συναγωγή οι τεταγμένοι άγγελοι διαμοιράσαντες αυτούς σε διαφόρες κολάσες συναλληλαιός. Οι αρσενοκίτες και πάλιν επινεύσας ήρπασαν άλλη συναγωγή από τόμους ελάβνοντες και ακοντίζοντες ενέβαλον επί του πυρός εκείνου λίμνη. Οι κτηνοβάτε και πάλιν νεύσας εφήρπασαν ετέραν συναγωγή εκ των μεν υπήρχουν τα προσπόσωπα ως πως τα κτηνών των δε άλλων όπως των πτηνών τερωτά, τους οποίους απελάσαντες εισήγαγον, εμβάλλοντες κακώς εις του πυρός ποταμών. Οι διαβοτάνων αλλοτρόπως τα νήπια θανατούντες. Και αύθης νεύσας απέσπασαν ετέραν συναγωγείων εόψης, δυσιδής και τυφλότουσα ους ανηλαιός επί την του πυρός λίμνην έβαλον. Οι κλέπτε και οι άρπαγες. Και πάλι νεύσας εξήλων άλλην πληθύν δυσοδίαν με γη στην εκπέμπουσαν και ταύτην έλκοντες βία, άμα δε και κατωθούντες εις το πυρ της λίμνης ενέβαλον. Οι βλάστημοι και επίορκοι, εύθυς νεύματι θείο εχωρίστησαν άλλην πληθύν οριόμενοι επ' αυτήν όσοι λέοντες ή επί των τιμωριών άγγελοι επήρθον αυτής ους αφιδός εις την του πυρός κατεκρύμνησαν θάλασσαν. Ψεύστε και ψευδομάρτυρες και ευθύς νεύσας διεχώρησαν ετέραν συναγωγή εξών εξεπορεύετο από του στόματος αυτών δυσοδία πολύ και ταύτην εις το πύρ εκείνων κατεβήθησαν. Κατήγοροι και κατάλαλοι ή τα αφήρπασαν άλλη συναγωγή είναι ον εξήρχετο εκ του στόματος αίμα και η χώρ δυσόδης και όφησε επί της γλώσσης αυτών εκρέμοντο παμεγέθης και τούτους βία εις την του πυρός κατώθησαν λίμνη. Φθονεροί και μνησίκακοι. Φθονεροί και μνησίκακοι, ή τα εξαγαγόντες άλλην πληθύν και βία ελαυνόντων θεία νεύση βιαίως
επί την του πυρός εκείνου ενέβαλον θάλασσαν. Οργίλη και κενόδοξη, και πάλι νεύμα τη θείο, ετέραν συναγωγήν αποχωρήσαντες, έλκοντες άμα και βία ελάβνοντες εις το πύρ εκείνο από τόμος ενέβαλον. Οι αμαρτήσαντες ιερείς και μοναχοί, ήταν εύσας ο Κύριος, αφύρπασαν άλλη μία και έλκοντες, ομού ταύτην ελάβνοντες ανηλαιός, οι προστεταγμένοι άγγελοι ούμενοι στον τάρταρο ενέβαλον, ους δε εις τον σκόλικα και άλλους στο βρυγμό των οδόντων, εταίρους δε εις το αφεγγές σκότος. Οι εχθρένοντες αλλήλους και οι ιερουργούντες έπειτα απέσπασαν εταίραν συναγωγήν και αύτη μεγάλη και κατοικόντισαν αφιδέως και ταύτην μέσον του πυρήνου ποταμού. Οι μετέχθρα εξαγορεύονται κοινωνούντες. Ούτως εξήγαγαν άλλην συναγωγήν και πληθύν με γη στην ομοίως και αυτήν διωθούντες ομός και τις δώρας ακοντίζοντες εις τον πύρινον εκείνον εισέβαλον λίμνη. Οι αμετανοήτως αμαρτήσαντες χριστιανοί και μέχρι θανάτου ανελεήμονες. Μετά δε ταύτα ήρπασαν εταίραν με γη στην συναγωγήν ή της είναι αναρρύθμιτος ελάβνοντες αυτήν βιώς και απαγαγόντες επί τας προρυθείς ασκολάσεις διεμήρασαν έκαστον κατά την των αμαρτημάτων αναλογίαν. Οι αμαρτάνοντες και ελεούντες μέχρι θανάτου και μετά τα αυτά θεία νεύση εφύρπασαν άλλην παρεμβολήν μεγάλην και αυτοί είχον δε το μέσον ήμιση, το μεν μισό πρόσωπο λευκό, το δε άλτερον μέλλαν και από τις δεξιάς χειρός μύρων απέσταζε τον δε από των παιδογόνων μορίων η χώρ δυσόδης και σκόλικες ελκόμενοι δε αμοιβαίως και αποθούμενοι από των πυροειδών εκείνων και ανιελαιών αγγέλων έκλαιον πικρός και βοή μεγάλη στενάζοντες εις το παφλάζον εκείνο πυρ απαγόμενοι και ειδού ή του Κυρίου μήτυρ εξελθούσα πανσέμνος. Εκ της εξαισίας εκείνης πόλεως εισήλθε πρώτη πάντων θείο φωτή λάμπουσα και άγγελοι ήταν γύρω από αυτήν ακολουθούντες και προπέμποντες και προσελθούσα ύψα το τους φοβερούς ποσί του Κριτού και πάλιν ευθέως αναστάσα ο χέτος σπουδαίος κατόπιν της αθλίας εκείνης συναγωγής και φτάσασα τους φοβερούς εκείνους και ανελεήμονας αγγέλους τους απάγοντες ταύτην είπε. Ζήτω πρόσωπο του πατρός μου, του επιουρανίου και του μονογενούς αυτού αγαπητού Υιού και Θεού και Θεία δύναμη στο Πανάγιο Πνεύμα, ούτε μορυθήσετε η συναγωγή αυτή. Οι δε αγγελιακούσαντες απεκρίθησαν κυρία και δέσποινα ημών. Η μονογενής θυγάτηρη του μόνου μεγάλου βασιλείου της δόξης και ουδής μίζωνά σου προς αυτόν παρησίαν έχει, αλλά ο δεσπότης ημών και δίκαιος κριτής απεφύνατο κατά αυτής τιμωρηθήνε. Και αύτης εκείνη είπε της αγγέλης, αλλά εγώ η της άμην αυτό περί ταύτης υπούσα. Κύριέ μου, Κύριε ή και πόρνη και αμαρτωλή η συνούτη και άξιη εσύ τιμωρίας φύσα το αυτόν δια της ελεημοσύνης το κράτος του ελαίου σου. Υπερ καγώ οίκουσα υπόντο σου μακάρι ελεήμονος ότι αυτοί ελεηθήσονται και επέπαινευσέ με και απόστρεψε αυτούς τις κολάσεως σου κουν προσέλθω με αυτό. Και ακούσαντες οι άγγελοι ταύτα ευθέως υπέστρεψαν συν τη βασιλίδη έλκοντες και την αθλίαν εκείνη συναγωγή και παρέστησαν τον Κυρίο. Και επέταξεν ο Κύριος το στρατηγό των αγγέλων, είχσε δε δια της άλπιγκος ούτως υπούσης, φυσί Κύριος και λόγος αποστροφής. Δια μέν της ελεημοσύνης εφύσαμεν αυτόν, ρισάμενος της κολάσεως, δια δε το αμαρτήσε αυτούς, αμετανοήτως, ου μη εισέλθωσαν εν την πόλη μου, ουδέ όψονται τη βασιλεία μου. Τότε νεύσας της κατάρκτων ισθαμένης αγγέλης, παραλαβήν τη συναγωγή εκείνη με τυρήνης και απαγαγήν έξω και πόρο της πόλεως ισθηνά απερίγραπτων και παιδιάσιμων τόπων και εκεί τούτους κατασκηνώσει και άμυρον πάσης ιδέας κολάσεως και θλίψεως πλην της δόξης του Θεού και των αγγέλων και των Αγίων και των δικαίων μακρά και αυτών των αναγκαίων εστερημένους. Ιδέ ευλογημένη εκείνη βασιλής, επέστρεψε πάλι με τα πλήθους αγγέλων στην πόλη ενή εξήλθε. Οι αβάφτιστοι χριστιανοί παιδες, με δε ταύτα απεχωρίστε αυτής μία άλλη συναγωγή, των οποίων τα πρόσωπα ή το σκοτεινά και τυφλότοντα και τα άμφη αυτών ζωφερά ή τη στάσα κατέναντι του Κριτού είπεν. Είδης Κύριε ότι χριστιανών έσμεν τέκνα και ούκ ίασιν ημάς αυξηθήνε ή του θανάτου άωρος τομή. Ή γαρ ήχομεν ζήσε εδεξάμεθα αν τη σφραγίδα του θείου βαπτίσματος και βαρεστής αμένση. Τότε προσέταξεν ο Κύριος εκ της κατά μεσημβρίαν ισταμένης αγγέλης παραλαβήν αυτούς και απάγειν έξω πόρο της εκείνου πόλεως κατά μεσημβρίαν εις κατάπαυσιν μικράς απολαύσεως.
ούκρισαν δεν ήπια, αλλά πάντε στέλνει άντρες, και ούκριν πάση τούτης ους αιώρακα, ούτε πεδίων, ούτε γέρον, ούτε γινή. Τούτον δε ούτως διαπρατωμένων και εκάστη συναγωγής, εις κόλλα συναπαγωμένης, εξήχε το βοή και κλαθμού μεγίστου και απαρακλήτου επί πάντα τόπον εκείνων. Οι δε εισελθόντες ένδο της πόλεως εκείνης, άπαντες άγιοι και δίκαιοι παρακύπτοντες, άνωθεν αιώρων πάντα τα γενόμενα κάτωθεν. Ο Άριος, ο Μακεδόνιος και ο Νεστόριος και είπα αυτόν. Και πάλι νεύσας ο Κρητής της αποτόμης και φλογέρης εκείνης αγγέλης, διεχώρησαν ετέρα μικρά, πάνη συναγωγήν μες την δυσοδείας και εχίδιν εκ των γλωσσών αυτών εκρέμοντο. Εγώ δε είδον τούτους και ερώτησα τον ακολουθούντα με ποιοι είναι αυτοί, και εκείνος μου είπε. Είναι μερικοί από αυτούς, και στραφής ο Κύριος προς τον Άριον είπε: «Πώς ετόλμησας υπή κτίσμα με είναι, τον ομοούσιον το πατρί μου και ολέρθρο, παρεδόκας πάντας υπό σου, ή τα στραφής των Μακεδόνιων λέγει. Πώς ετόλμησας αθετήσε το πνεύμα το Άγιον, το ομοούσιον εμί και το πατρί, έπειτα λέγει προς τον Εστόριο. Πώς ετόλμησαν σιπήν δύο ιούς, είναι μεν εκ Θεού, έναν άλλον δε εκ Μαρίας, ουκ ημί εγώ εις ον εν δυσί ουσίες και φύσεσι και θελήσεσι και μία υποστάσεσι εκ του Θεού Πατρός και της Παρθένου Μαρίας γεννηθείς, σι δε σε αυτόν και τους υπό σου κακός απόλεσας. Τότε αρπάσαντες έλκοντες οι άγγελοι και διωθούντες βιαίως εις την πύρινον ενέβαλον θάλασσα. Ο Διοκλητιανός και υπ' αυτόν τύρανοι, άλλοι και ευθύς εξαγωγόντες μικράν άλλην συναγωγήν, δυσοδίαν εκπέμπουσαν και αίμα εκ των στομάτων αυτών κατεραίει και ακονίσαντες αυτούς και ακοντίσαντες δια των δωράτων οι απότομοι εκείνοι άγγελοι κατεκρίμνησον εις τον τάρταρον των βυθών. Εις του ταρτάρου των βυθών. Εκδέπτει της τρύπας εκείνης του βόθρου, εξικούω το ήχος φωνής μετακλαθμού και έλεγον μεταμελούμενοι: «Ουέ, ουέ, σταυρωμένε κρυπτέ θεέ και άνθρωπε, το συναμφότερον πλήστη γάρ εν σύ υπατήθησαν. Δια τόσων εκούσιων πάθος και την συναγνωρίσαντες θεότητα, απολάλλομεν γνωρίσαντες σου δεν είναι τη θεότητα Κύριον και Θεόν σε ομολογούμεν. Τα αυτά δε και εις είναι εκείνο ομοίως άπαντες ανεβών αποδειρώμενοι. Τα αυτά ακούων εγώ ερώτησα το σύνε μη ως είπε μη τον κατασυγχώρηση Θεού βασιλεύσαντα Διοκλητιανών. Είναι και τους συναυτό Μαξιμιανών και Νέρονα και τους άλλους. Οι Ιουδαίοι. Μετά ταύτα ανέφθασε ο Κύριος της αποτόμης εκείνης αγγέλης και έλκυσαν άλπα το επίλοιπον της εξεβομήνη μου εκείνης πληθύος ανηλαιός και έσυσαν έμπροσαν του Κυρίου εξής εξυπερεύετο δυσοδία μεγίστη και ασβόλη τα σώψης εν ηλυμένα και οι δόντες αυτών συνδάκριση εξεβόησαν. Ουέ ημίν, ότι η ισχύρας του Ναζωραίου εν επέσαμεν. Και πού έστει ο νόμος του Θεού? Ον Μωυσής παρέδω και σέβαστε, και πώς ο Θεός είπε να άκουε Ισραήλ εγώ Θεός σου και ουκ έστειν άλλος πλην μου, και πού νυν Μωυσής και Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιησούς ο Ναβί, τις δε υπερασπεί ημίν άρτη από του εσταυρωμένου, αλλά κράξομεν πρώτον του νόμου δωτήρα Θεών και βοηθήσει ημίν. Και οι έτεροι είπων, μάλλον δε δεηθόμεν προς αυτόν και ίσως πλαχνιστής ελεήσει ημάς. Οι δε άλλοι έλεγον, και πώς ούτως ελεήσει ημάς. Τους είπα εις αυτόν, επί πολύ βλαστημίσαντας το αυτού διαχλεβάζοντες όνομα και έτεροι έλεγον, ο Θεός ανταποδώσει το Μωυσή το υπόντι ημίν, μη προσχύν εν τέρω Θεό πλην το δωτήρι του νόμου, ή του Μωυσέως μετά των Ιουδαίων διάλεξης. Ταύτα τούτης καταβών προσέταξε Κύριος εξελθήν το Μωυσήν εκ της Αγίας εκείνης πόλεως, ένθα εσύ και διαλεχθήνε μετά αυτόν και ευθέως εφάνει περί τόν. Δια τον του αέρος και έστει κατά ενώπιον αυτών. Τότε ελάλησεν άγγελος Κυρίου διασάλπιγος λέγον αυτής. Ιδού Μωυσής ον ζητείτε και ατενίσαντες είδων αυτών άνωθεν της κορυφής αυτών εις αέρα και λάμποντα υπέρ των ήλιων και πάντες φωνή μεγάλη έκατσαν υπόντες. Τι αυτήν πίστη και λατρεία ειν, ημάς εδίδαξας και εσύ ο γράψας των νόμων και δούς της πατράς ημών, ούκ αυτός αράν έθου πάση της παραβάση αυτών, όθεν ημείς κατά το ρήμα σου ετέρω Θεό, ούκ υπετάγημεν και πού είναι η σωτηρία ημών, ου ιδού Θεός έτερος ισχυρός και μέγας κριτής ζώντων και νεκρών, αποδώσει μην ρήμα παραδιδόμεθα
γαρ ατελευτεί το πυρί και ταύτα μεν ούτως αυτόν με τα δακρύων πικρός λεγόντων απεκρίνατο αυτής ο Μωυσής πραία φωνή. Τίν ως χάριν ειδώντες αυτόν τον κόσμο τα τοσάφτα και τι αυτά θάματα εργάσαμεν δε διά του λύειν το Σαββάτο ο ημίν δέδοκας αγιάζειν κατεύθεν και αντίθεον αυτόν ενομίσαμεν και ευθύς λέγειν αυτής ο Μωυσής είσαι εγώ άρα εθεάμιν του καταλύσε μία των νόμων εντολών ούτως δε Θεός όν εξουσίαν έχει νόμων δούνε και νόμων καταλύσε ιδέ και πως ούκε δήλωσας ημίν περί τούτου κακίνος λέγει ούκε δήλωσα εγγράφος ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός εκ των αδελφών ημών ως εμέ και πας ως της ούκα ακούσει του προφήτου εκείνου εξολοθερφτήσετε πράξεις γάμα 22-23 και πάλιν εκείνη λέγουσι προς αυτόν προφήτην ήρικα ημίν αλλά ού Θεόν και ο Μωυσής προς αυτούς προφήτην ήρικα δε των ορώμενων της ανθρωπότητος Θεών, δε ουκ είπον δια το ακατάληπτον της αυτού θεότητος, ουδέ δε ημίν οι αγνοήσαντες και επιστέψατε αυτό. Τα αυτά είπον ο Μωυσής, κατά λοιπόν αυτούς υπέστρεψεν αυτής εις την πόλην εκείνη. Εκείνη δε τα αυτά ακούσαντες τρίνης και στεναγμής εκόπτοντο. Και εύθυς αστραπή έλαμψε φοβερά και ειδού η του πυρός άγγελη ο δε Κύριος ειδών έφη. Ούχρι αιώνιον πένθρωσε να τελευτεί το εφροσύνη και χαρά εξακούεστε. Και εξαιτίνα στη ζωοποιών αυτού δεξιάν, συνέπεσαν αμφότερα τα όρια εκείνα και κατεκάλυψαν εκείνην τη του κλαθμού κοιλάδα και πάσα στα σεκή κολάσει και ουκέτη οικούοντο ή των θρηνούντων κραυγή. Τούτων δε πάντων συντελεστέντων συνήθισαν πάντα ομού τα επουράνια τάγματα με θύμνων και ευλαβία εμεγάλυνων την υπερα. Και υπεράρχειον και πανταδύναμον τριάδος θεότητα. Εισερχομένου του δικαίου κριτού επιθρόνου εις τον αέρα προπεμπομένου υπό των ουρανίων αρχών και συνεφεπομένων μετεφταξίας πολλής επί την πανθαύμαστον πόλη μεθών συνήλθομεν και εμείς και έστιμεν ένδοθεν εις εν μέρος της πόλεως. Περι του έσω κάλους και συνθέσεως της θεοτεύκτου πόλεως. Ποιος νους η γλώσσα εξισχύσει κατανοήσε διηγήσαστε την ένδον σύνθεση και ωραιότητα της υπερθαυμάστου εκείνης πόλεως ή τα εκεί από εκεί μεθ' αγαθά τα αυτά δε εγώ ορών και εξιστάμενος ήρικέ μου συνημή τα αυτά εισήν άφησε ο Απόστολος αγαθά ο φθαλμός σου κείδε και ούσου κίσκουσε αι τίμασε ο Θεόν της αγαπός συν αυτών Κορινθίου β' 9 περί του στέμματος και στολισμού της Μητρός του Κυρίου εισελθόν δε ο Κύριος και καθεστής επί του ετοιμαστέντος επ' αυτό φοβεροτάτου και εξαισίου θρόνου εκέλευσε της υπερετούς η αγγέλης αναγαγήν ενώπιον αυτού πάσα στα πνευματικάς και πουρανίου στολάς. Ίσαν δε το κάλλι ασύγκριτε και τη διαυγία. Προσκαλεσάμενος την ιδία μητέρα και άνασα πάντων των βρωτών και αυτών των ουρανίων δυνάμεων και λαβών μετά της αχράντου δεξιάς αυτού των επί αυτής θείας αυτού και ακυρά του κορυφής επικείμενον στέφανου επέθηκεν επί την Αγίαν αυτήν κορυφήν υπόν δέξε ο μήτυρ ταύτην την δόξα είναι ο πατήρεν χαρίσατε. Ήτα λαμβών και την πρώτην και εξαίρετον στολήν ήτι την εαυτού ειν περ αυτής ενεδιδίσκετο. Ως φορών τη σάρκα είναι εξ αυτής προσελάβετο τιμή σας δε αυτήν ως ιδίαν μητέρα υπανέστη μικρόν από του θρόνου προσιούσης αυτής προς αυτόν και εκάθεσε εκ των εκδεξιών αυτού ετοιμαστέντη θρόνο επενέσας και μεγαλήνας αυτήν ενώπιο πάντων αγγέλων τέ και ανθρώπων για την ψυχικήν αυτής και σωματικήν καθαρότητα όθεν και γέγον εδοχείων της αυτού θεότητος. Ήτα και πάντες οι άγγελοι και άγιοι μία φωνή ύμνησαν αυτήν περί του στολισμού των 12 αποστόλων. Ήτα προσκαλεσάμενος τους 12 αυτού μαθητάς δέδο και 12 αυτοί στεφάνους βασιλείας αθανάτου και στολάς θεοπρεπής και εξαισίας ή και εκάθισαν επί των 12 θρόνων. Ο το μαρτύρος των λησμός. Εν θα ούτως προσελέσσα το και προσεκάλεσα τους μάρτυρας ήταν τους ιεράρχας ομοίους σωσίους έπειτα τους δικαίους και απλώς άπαντες εν τη δεξιά μερίδη τυχόντες και δέδοκεν αυτής καταξίαν στεφάνους και στολάς εκάστο τούτων εκ των αθανάτων αυτού δωρεών. Περί των ευαριστησάντων το δεσπότη Χριστό υπήρχε δε θάλαμος
ακατανόητος, παντή και ανεκδίγητος, το κάλι και το μεδέγεθι μέσων της υπερθαυμάστου εκείνης και θεοτεύτου πόλεως εκλήθων εσκευασμένης πολυτελών και τράπεζα λίαν εξαίρετος και παμεγέθης και τη ωραιότητη ασύγκριτος. Εις το είδος εκ παμπικύλων χρωμάτων διαφοράς, αποστήλβοντα ως αστραπήν ίνπερ εδέσματα και επώματα ουράνιάται και διάφορα επέκειντο. Ειν ή καθεστής ο Κύριος και η μήτηρα αυτού, συν της αυτού αποστόλης εις άριστον και αισθιόντων αυτών, απάντων ουδάλλως τα παρατηθέμενα ταύτης βρώματα έλυγον, αλλά μάλλον επληθύνονται. Ίστατο δε τούτης νεανής κοιτινές, ωραιότατη λίαν, ημένη περαιτούνται στην τράπεζα νηδέ των πνευματικών ίνων, εκχέοντες αριστώσει. Ποιον δε πρώτος ο Κύριος υπήν της μαθητάς. Άρτη πίνω των κενών τούτων ίνων με θυμών ως προήρικα ημίν, πρώτου με παθήν, Ματθαίου κάπα σίγμα τάφ 29, περί των πάντων Αγίων και δικαίων αρίστου. Πλησίων δε τούτων ορό και τέραν τράπεζαν, εξυπηρετουμένων κακήν ομοίως υποθεϊκών αγγέλων, εν τη αρίστη των μαρτύρων πληθείς βρώμαση βρίθουσαν αθανάτης και μηδόλος λιγόντων. Πλησίων δε αυτής ομοία αισθιόντων των ιεραρχών εταίρα, άλλη των οσίων, άλλη των ομολογητών και εταίρα των δικαίων. Περί του παραδείσου, μετά δε το αριστήσε πάντα στους διαφόρους εκείνους τραπέζας του αθανάτου εκείνου σπαστού, εξελθόντες του Κυρίου Δημητρή, συνεξήλθον άπαντες άγγελοι και δίκαιοι ήλθον εις την άπαράδεισο, λία υπερθαύμαστον και ωραιότατον και το μέσον αχυρο του εκείνου πόλεως τα φυτά τα άνθη και καρπή ποικιλότατη, ωραιότατη υπερμεγέθηση και ευωδίας ασύγκριτος. Ιδέ των κατοικισάντων δικαίων περί των θεοκόσμητων εκείνη πόλην διαγωγή αυτήν φως αδιάλειπτον, άμυρον παντή νυκτός έαρα κατάπαυστον και ως αμέτωχον παντός χειμώνος, ουδέ καύμα ουγα έδι εκεί ο ήλιος, ούτε πόνος ούτε κόπος, επειδή ουδε μία φροντίς αυτών εστί τον εκεί περί της τροφής του ενδύματος, ούτε λείπει ακατάπαυστος χαρά και αιώνιος μετά το Θεό αγγέλων. Ευφροσύνη. Ιδέ ευσεβώς ζήσατες χριστιανοί και μην πηγαίνοντες σε άλλη θρησκεία και της ευπίας επιμελούμενοι και αμετανοήστος τελευτήσαντες και μήτε εις βασιλείαν ελθόντες, μήτε εις εικόλασιν την πραέων γη αποκαταστάντες, ομοίως και ούτι εστερίντε της θεϊκής δόξης και των αγγέλων δικαίων συναυλίας και αυτών των αναγκαίων και πλοίων άμυρη δε εισή, ως και εκείνη και ούτι παντός χειμώνος και καύματος και κόπου και πόνου και σκότους παντίου. Η δε της κολάσεως τυχόντες αμαρτωλή, καθώς μη διλέγει οδηγός εν πάση απαιμού διερωτώμενος περί πάντων των οροθένων. Πρώτον με, της του Θεού εστερίσαντο δόξης και υπ' αυτών των συγγενών ήτα των αγαθών απάντων και του φωτός της ημέρας κληροσάμενη άλικτον σκότος και λύπης και σκεδραγμών απάυτος, ατελεύθητος και απαραμύθιτος εις αιώνας απαράλλακτος κόλαση. Μετά το θεάσαστε ημάς, τα αυτά πάντα επινεύσας ο Κύριος εφημάς το ηλαρό και γαλινό αυτού πνεύματι προσκυνήσαμε τη στήση αυτού και φοβερής προσή. Προσκυνήσαμε αυτό φόβο και τρόμο πολύ και αναστάντες προς με λιγυρά και μελιρή το φωνή. Ιδούτες ευχές του πιστού μου θεράποντος βασιλείου, τα αυτά πάντα σοι υπέδειξα, ον τρόπον μέλους σοι γένεστε και ου κάλλος όπως πληροφορήστη περί των αχαρίστων και παρανόμων Ιουδαίων και ου μόνο περί τούτων, αλλά τεινά και εταίρους ωφελήσεις διηγούμενος ο περίδας. Τα τότε συνελθών μη ο θείος εκείνος άγγελος εξήλθον με τον εκεί συμπορευωμένου μέχρι του τόπου ου ενέτυχον αυτό υποστρέψαντες. Εγώ δε ούκε αυτόν εδόκουν πάντα τα οραθέντα υπέ μου γεγενέστε καταλήθειαν μέχρι ου συνών με μέλλον αποστήνε απέ μου είπε μη διοράματος είναι τα φανέντα και ου καταλήθειαν ως και συνταυξάμενος μη απήρεν εξ οφθαλμών μου. Και γενόμενος είναι αυτό ευθάσμαζον το της οπτασίας παράδοξον και τα ανεύχραστα και φρικτώδη εκείνα θεάματα τα πάσης φρίκησο μου και εκπλήξεως γέμοντα χαράς με τα φόβου τρόμου πολλού. Άμα δε και ευφροσύνης, δόξασα την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού.